Καλησπέρα. Σίγουρα είμαστε πολύ απογοητευμένοι, διότι μετά το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει δεν περίμενα ότι η ομάδα θα είναι σε αυτή τη κατάσταση στο δεύτερο μήχρονο. Δεν ξέρω, κάτι δεν μας βοήθησε και αυτό ότι δεχτήκαμε το πρώτο λεπτό του δεύτερου μήχρονου και η ομάδα, θα έλεγα, κατάρρευσε. Ευθύνη αφορά σε όλους είναι αυτό. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο το μόνο στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και προηγούμενα παιχνίδια. Πρώτο μήχρονο είμαστε καλοί, δεύτερο μήχρονο δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το ρυθμό. Δεν είναι αρκετό μόνο για 45 λεπτά, 50 λεπτά. Για να πάρεις το αποτελέσμα σε αυτό το επίπεδο θέλεις 100 λεπτά. Δυστυχώς εμείς αυτό το πράγμα δεν είχαμε όλη αυτή τη διοργάνωση. Εντάξει, δεν είναι. Εμείς ξέραμε από την αρχή ότι το έργο μας πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά δεν περιμέναμε ότι θα είναι σε αυτό το σημείο. Εντάξει, τα ευθύνη έχουν όλοι, ξεκινώντας από μένα και τελειώνοντας μέχρι το τελευταίο που είναι στην ομάδα. Δεν μπορεί μια ομάδα να παίξει ένα μήχρονο πάρα πολύ καλά και δεύτερο μήχρονο δεν μπορεί. Σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετά θέματα. Υπάρχουν πρώτα-πρώτα, το μεγαλύτερο θέμα είναι φυσικής κατάστασης, διότι οι παίχτες δεν αντέχουν σε αυτό το επίπεδο να προσφέρουν το μέγιστο αυτά που χρειάζεται, ούτε ώστε να διεκδικείς κάτι.